Με προγραμματίσει και θα ήταν εδώ ο κύριος Καδής. Φαίνεται όμως εκτάκτου ιατρικού γεγονότος. Παραμένει στο νοσοκομείο το δικό του και δεν μπορεί να φύγει. Όμως τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καδή, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι και τις προσωπικές μου απολογίες σε εσάς, κύριε Καρεκλά. Καταλαβαίνετε όμως η φύση του λειτουργήματός μας κάποτε είναι υπεράνω ωραρίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα καθόλου, κύριε Καδή. Πρώτα είναι το καθήκον οποιασδήποτε και αν είναι μορφής και ακολουθούν όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή μας αποζημιώνεται. Λοιπόν, έχετε πάρει αυτό το μνημόνιο. Έχουμε πάρει την επιστολή την Παρασκευή το βράδυ. Η επιστολή έχει σταλεί σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Είχαμε αρχικά προγραμματισμένη συνάντηση για σήμερα. Όμως αρκετά μέλη μας ζήτησαν περισσότερο χρόνο για καλύτερη μελέτη της πρότασης. Είναι και ημέρες δύσκολες από απόψεως αργιών, γιορτών κλπ. Όπως αντιλαμβάνεστε. Τελικά μπορώ να σας δώσω την πληροφορία ότι έχουμε συγκαλέσει και την Επιτροπή για την Παρασκευή, 27 του μηνός, αυτή την Παρασκευή, στην οποία έχει προσκληθεί και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μετά από αίτημα μελών μας, για να μπορέσουν να απαντήσουν απευθείας τυχόν ερωτήματα που θα έχουν όσον αφορά το μνημόνιο. Μετά από αυτόν, εννοείται ότι τα μέλη μας θα τα πάρουν πίσω στο Διοικητικό του Συμβούλιο την πρόταση και ελπίζω μέσα στις επόμενες εβδομάδες να είμαστε σε θέση να πάρουμε την τελική μας απόφαση. Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, αγαπητέ κύριε Καρυλά, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ο ΠΑΣΥΝ είναι ένας σύνδεσμος. Δεν είναι ούτε συντεχνιακή οργάνωση, ούτε κόμμα, ούτε είναι ένας σύνδεσμος. Δεν έχει κανένα δικαίωμα και καμία δύναμη να επιβάλλει την οποιαδήποτε απόφαση στα μέλη του. Ο ΠΑΣΥΝ καλείται πίστη να προσπαθήσει να βρει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα νοσηλευτήρια αυτά που θα αποφασίσουν ότι θέλουν να συμβληθούν με το Γενικό Σύστημα Υγείας θα μπορέσουν να συζητήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Αυτά τα λέει προς αποφυγή οποιαδήποτε παρεξήγηση. Έχω διαβάσει δημοσιεύματα διάσπαση των ΠΑΣΥΝ, του Α ή του Β. Εάν η διαφορετική γνώμη ανάμεσα στα μέλη θεωρείται διάσπαση, αυτόν εγώ δεν το ερμηνεύω έτσι και θεωρώ ότι είναι λασφασμένο. Εγώ, κύριε Καδή, επιβεβαιώνω αυτά τα οποία λέτε, διότι όχι μόνο σήμερα που μου τα λέτε, αλλά και σε προηγούμενες εκπομπές εδώ πέρα σε αυτό το στούντιο, τα έχετε πει επιλέξει ότι εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστική οργάνωση. Είμαστε ένα σώμα με διαφορετικά, αν θέλετε, οργανωτικές λειτουργίες και άλλες καταστάσεις. Υπάρχει μία διαπραγμάτευση, εξού και προσπαθούμε να βρούμε ένα γενικό σχέδιο συναντήληψης των δύο πλευρών και γι' αυτό θα ακολουθήσει και η χωριστή διαβούλευση του εκάστου νοσηλευτηρίου με τον ΟΑΗ, αν και εφόσον θα καταλήξουν σε συμφωνία για ένταξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και το θέτετε ακριβώς στη σωστή βάση προς αποφυγής οποιασδήποτε παρεξήγησης. Είναι δημοκρατικών, είναι απόλυτα θεμητών και αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, αντιμετωπίσεις του όλου θέματος. Επαναλαμβάνω, οφείλαμε και στην κοινωνία αυτό το πράγμα, το οφείλαμε και στα νοσηλευτήρια μας προς το καλώς νοούμενο συμφέρον των νοσηλευτηρίων μας αλλά και του Κυπρίου ασθενούς. Να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί αυτή η συναντήληψη, αυτή η συνεννόηση, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε θα κάνει και το έργο του ΟΑΗ αλλά και των νοσηλευτηρίων πολύ πιο εύκολα. Διαφορετικά θα πάμε σε κάτι το άναρχον, το κάθε νοσηλευτήριο που θα αποφασίσει να πηγαίνει στον ΟΑΗ με διαφορετικές απαιτήσεις, οι διαπραγματεύσεις θα πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο, θα υπάρχουν άδικα αποτελέσματα για νοσηλευτήρια. Είναι μια κατάσταση που θέλουμε να αποφύγουμε. Γι' αυτό ελπίζω, πραγματικά ελπίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, να συμφωνήσουμε σε ένα μνημόνιο συναντήληψης για το καλό όλων και της κοινωνίας και του ΑΗ και των νοσηλευτηρίων και κυρίως του Κυπρίου ασθενούς. Κύριε Καδή, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στα βασικά σας αιτήματα που λίγο ή πολύ είναι παρόμοια. Βιωσιμότητα, παραδείγματος χάρη, ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών και το καθεξής. Τι ανταπόκριση βρήκατε από τον ΟΑΗ? Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετά θετικά σημεία στην πρόταση του ΟΑΗ. Πέστε μου τα θετικά στα γρήγορα. Επικεφαλίδες. Για παράδειγμα, αν έχουν δώσει μια αρκετά καλή πρόταση όσον αφορά τις εκτόσεις που θα δώσουμε στον ΟΑΗ.
η προσωπική μου άποψη, έτσι. Όμως διατηρώ μια επιφύλαξη, διότι αυτή η πρόταση και αυτό το σημείο, για παράδειγμα, θα πρέπει να πάει στα οικονομικά επιτελεία του κάθε νοσηλευτηρίου, και είναι αυτό που ζήσαν τα νοσηλευτήρια, κάνουν τις λεγόμενες πράξεις επί χάρτου, δηλαδή βάζουν κάτω αυτά τα στοιχεία, μαζεύουν τα στοιχεία του 18, ούτως ώστε να ξέρουν πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει η πρόταση για το κάθε νοσηλευτήριο. Επίσης, ένα άλλο θετικό στοιχείο που βρίσκω στην πρόταση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ήταν δύο από τα αιτήματα, μας θα τα αναφέρω έτσι, είναι ο διαχωρισμός της αμοιβής μεταξύ ιατρού και νοσηλευτηρίου, το έχουμε πετύχει 100%, και ευχαριστώ και τον ΟΑΗ για την καλή θέληση που επέδειξε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όπως επίσης και το θέμα των γιατρών σε συμβεβλημένα νοσηλευτήρια. Ήταν ένα πρόβλημα αυτό για πάρα πολλούς γιατρούς. Εάν το νοσηλευτήριο συμβληθεί, τι θα γίνει με τους γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με το ΙΕΣΥ? Και αυτό ξεκαθαρίζεται στο μνημόνιο, και οι γιατροί αυτοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν να δίνουν τις υπηρεσίες τους σε περιβάλλον ΓΕΣΥ, σε νοσοκομεία συμβεβλημένα με το ΓΕΣΥ, κάνοντας όμως ιδιωτική ιατρική. Αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν θα έχουμε εντός εισαγωγικών ξεσπίτωμα γιατρών πολλές φορές από τους χώρους εργασίας τους για δεκαετίες. Εσείς τι παραχωρήσατε? Το βρίσκω επίσης πολύ θετικό. Έτσι σας ανέλησα ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αρκετά ξεκάθαρα. Εσείς τι παραχωρήσατε στον ΟΑΗ? Η μελέτη όμως θα γίνει από τους οικονομικούς διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές των νοσηλευτηρίων, έτσι ώστε την Παρασκευή να γίνει μια καλή επικοδομητική συζήτηση όσον αφορά διάφορες απορίες, και οι αξιωματούχοι του ΟΑΗ θα είναι εκεί για να απαντήσουν στα νοσηλευτήρια τυχόν πράγματα που είναι ξεκάθαρα μέσα στο μνημόνιο. Κύριε Καδί, εσείς τι παραχωρήσατε? Τι παραχωρήσαμε? Ναι. Εμείς παραχωρήσαμε εκπτώσεις πάνω στις τιμές του 2018, που καταλαβαίνετε είναι πολύ διαφορετικές από το 2019, και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να δείχνουμε και τη θέληση μας ότι θέλουμε να βρεθεί μια συμφωνία. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, τα νοσηλευτήρια, μπορεί να λέμε οι γιατροί βγάζουν λεφτά κλπ. Εγώ σας λέω ότι τα νοσηλευτήρια δεν είναι παράπονο ή οτιδήποτε άλλο. Τα νοσηλευτήρια επιβιώνουν με δυσκολία εάν θέλουν να παρέχουν ένα ψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Αυτό το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών κοστίζει. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να δώσουμε την έκπτωση αυτή, που δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, 7,5% λέει το μνημόνιο, είναι μεγαλύτερη από 7,5%, διότι υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται. Κύριε Καδί, θα τα δείτε πρακτικά εσείς. Έχω ακόμα μια ερώτηση. Ναι. Όλα αυτά τα οποία επιτεύχθηκαν, διότι εζητήσατε κάτι και υπήρχε μια αντίδραση. Εγώ θα μιλήσω ανοιχτά. Έχει 1,5 χρόνο που κάνω εκπομπές εδώ πέρα. Το ξέρω, το σας ευχαριστώ, είστε πάντα και ένας λέω καλός το εξής, δημοσιογράφος. Αυτά τα οποία τώρα σας δίνουν, τα είχατε θέσει ενώπιον τους εδώ και 1,5 και 2 χρόνια? Όχι, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Μάλιστα. Το ΟΑΗ τα εγνώριζε? Εγνώριζε ότι αυτές είναι οι ανησυχίες σας, ή εγνώριζε ότι αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία θέλετε να επιληθούν για να προχωρήσετε? Μπορεί να θέλετε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, παρόν που είναι θετικό, θεωρώ παρελθοντολογία, αλλά θα σας το απαντήσω. Όχι, δεν είναι παρελθοντολογία. Γιατί? Καθόλου. Όχι, διότι λέω ότι τώρα υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί. Το πρόβλημα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας δεν ήταν προσωπικό πρόβλημα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Ήταν πρόβλημα με τον σφαιρικό προϋπολογισμό. Διότι εμείς θεωρούσαμε ότι ο σφαιρικός προϋπολογισμός δεν μπορούσε να αντέξει, σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς, να αντέξει τα νοσηλευτήρια. Μετά από τη συνάντηση του Προεδρικού, αν θυμάστε, και αυτά που μας είπε καθηδίαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία και του Υπουργού της Υγείας, ήταν ότι εσείς βρείτε τα με τον ΟΑΗ και αν χρειαστεί κάτι έξτρα, το κράτος θα μεριμνήσει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το σχέδιο υγείας. Και ακόμα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Καρεκλά, το οποίο θέτω από την εκπομπή σας. Μάλιστα. Και ζητώ και την βοήθεια και την κατανόηση σας και σαν δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δυσπιστία από μέρους μου για τον ΟΑΗ. Δεν είναι βέβαια το ΟΑΗ, το ξεκαθαρίζω. Όμως δεν η συμφωνία αυτή, αν τελικά επιτευχθεί, θα πρέπει να υπάρξουν και ανάλογες εγγυήσεις.
που οι εγγύσεις αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από τον ΟΑΗ. Και είναι ένα θέμα που έθεσα και στη συνάντηση της Βουλής που υπήρξε προχθές την περασμένη εβδομάδα για την Παρασκευή για το ΓΕΣΥ. Είναι το μόνο θέμα που έθεσα και ζήτησα τη βοήθεια της Βουλής ότι θα πρέπει να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση τύπου που έγινε για τα δημόσια νοσηλευτήρια που να εγγυάται αυτή τη συμφωνία. Διότι όπως καταλαβαίνετε τώρα η μεγάλη αντζηγία των νοσηλευτηρίων ακόμα και σε επίτευξη συμφωνίας είναι κατά πόσον η συμφωνία αυτή θα μπορεί να αντέξει στο πέρασμα των τριών χρόνων και κατά πόσον του χρόνου θα έρθουν να μας πούν, ξέρετε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και να αλλάξουμε και τη συμφωνία. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν είναι αποδεκτό, θα είναι καταστροφικό και θα οδηγήσει τα νοσοκομεία σε κλείσιμο. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό το θέμα των εγγυήσεων για να προχωρήσει η πρόταση αυτή των μνημόνιων συνεργασίας με τον ΟΑΗ. Και το τελευταίο μου ερώτηση σύντομη απάντηση. Δηλαδή το ΔΕΛΙΑΡ για να καταλήξετε σε αυτή τη συμφωνία ήταν το οικονομικό μόνο? Όχι, κάθε άλλο. Και, κύριε Καρεκλά, το οικονομικό είναι ένα από τα θέματα, πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν 8 σελίδες των μνημόνιων που περιλαμβάνει πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Περιλαμβάνει το θέμα των ΤΑΕΠ, περιλαμβάνει θέματα αυτά που σας έχω αναφέρει για τις διαφορετικές τιμές, για το πώς θα λειτουργούν τα νοσηλευτήρια σε περίοδο γεσί. Περιέχει τα χρονικά περιθώρια. Αυτό ήταν ένα άλλο σημαντικό αίτημα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ικανοποιήθηκε. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, όχι, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ακόμα 7 διαφορετικές σελίδες με πάρα πολλά άλλα θέματα, ίσως μικρότερης σημασίας, όμως σημαντικά στην ολοκλήρωση της όλης εικόνας. Ευχαριστώ, κύριε Κατή. Το οικονομικό είναι ένα από τα θέματα, ένα σοβαρό θέμα, αλλά όχι το μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πάντα ευχηθώ. Με ευχαρίστηση μου μιλώ μαζί σας. Και εμείς μαζί σας, και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στον σύνδεσμο που εκπροσωπείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.